Πρώτα έχει ζητήσει ο κύριος Τσάκος, μετά να απαντήσει ο κύριος Καρακάλιος και ο κύριος Νεωτής και ο κύριος... Με το πέφτω. Πώς θα είμαστε, ελάτε λίγο, παρακαλώ, να πιέσουμε λίγο. Σε κύριε Τεντόρο θέλω να κάνω μια ερώτηση εγώ. Κύριε Τεντόρο, θέλετε να το παρουσιάσετε σαν προσωπικό από ό,τι καταλαβαίνω το πρόβλημα τον κύριο Καρακάλιο. Είναι καθόλου προσωπικό, συγγνώμη. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, είστε σύμφωνος να γίνει, αυτός ο πολλαπλασιασμός στο χώρο των ηχθειοκαλλιεργειών. Και μια και τώρα φαίνεται να το ξέρετε καλά το θέμα, καλύτερα από τον κύριο Καρακάλιο προφανώς, θα έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον αυτός ο πολλαπλασιασμός. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω συνολικά και τώρα. Προφανώς οι δύο ερωτήσεις θα είναι από όλοι και εσάς. Ο κύριος Νοτής έχει στην πρώτη. Ονοματεπώνω και ιδιώς, καθώς γεια σας και από εμένα. Νοτής Κωνσταντίνος. Είμαι αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και Καταλυμάτων Ανατολικής Αρκαδίας. Εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων λέμε στη μη ανάπτυξη περισσότερων ηχθειοκαλλιεργειών στην περιοχή μας, για τους λόγους που έχουμε προαναφέρει και ό,τι τις επιπτώσεις που θα γίνουν. Εμείς έχουμε συντάξει και μία επιστολή προς το Σώμα, να μην κάθόμαστε τώρα και μακρηγορούμε και λέμε την όλη ιστορία. Είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη περισσότερων ηχθειοκαλλιεργειών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα πρώτα πριν ο κύριο Κέντε που είναι παρκαρικό και έχει στοιχεία και να προχωρήσουμε στο να δώσουμε το λόγο αν είναι εύκολο και να προχωρήσουμε μετά στην διαδικασία. Γιατί είναι στοιχεία και δεν είναι για το μαθητή. Γεια σα, καταρχά. Κέντε Γιώργο, λέω είμαι κάτι του Σοκαρικού Πολιού. Γραμματέας του Ανεπιστημιακού Συλλόγου Εργατικού Φόρου. Θα ήθελα, επειδή ο Βασίλης έκανε την πάσα, να μας πείτε ιδιότητα και όνομα για να καταγραφεί λίγο στο παρελθόν. Κέντης Γιώργος, κάτοικος Αρκαδικού Χωρίου, γραμματέας του Ανεπιστημιακού Συλλόγου Εργατικού Χωρίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παναγκαλιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Όσον αφορά την επέκταση των ιδιοτροφείων, τόσο ο Ανεπιστημιακός Σύλλογος όσο και η Παναγκαλιακή Ομοσπονδία Ελλάδος είναι κάθετα αντίθετη στην επέκταση αυτή. Και φυσικά να ζητήσουμε και επανέλευκο των υπηδάτων όσον αφορά την πώληση, γιατί είναι σοβαρό θέμα αυτό και για το χωριό μας και για την περιοχή γενικότερα. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Τεντόρο, είχαμε κάνει μια καταγγελία στα σύλλογο, γιατί τα ιδιοτροφεία Τεντόρου και Ρίτσι ήταν ανενεργά για κοντά γύρω στα 10 χρόνια. Και δεν υπήρχε τίποτα σε αυτή την περιοχή. Είναι το πιο κοντινό ιδιοτροφείο σε εμά στο Αρκατικό χωριό. Ήταν εγκαταλειμμένα παλιό σίδερα, παλιά αυτοκίνητα και δύο κουδιά. Και κάνα μια καταγγελία στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στην Αθανασία που μου κέρδισε. Ποια χρονολογία είναι αυτό? Μέχρι το Μάρτιο του 2021. 2021. Και έγινε αυτή η καταγγελία και ζητήσαμε στοιχεία με ποιο τρόπο, γιατί βάσει του νόμου που υπάρχει στο φύλλο της κυβέρνησης, όταν ένα ιδιοτροφείο παραμένει ανενεργό πάνω από 3 χρόνια ή υπολειτουργεί, ανακαλείται η άδειά του. Και ζητήσαμε στοιχεία αν έχει ανακτηθεί η άδειά του. Μέχρι τώρα δεν μας έχουν απαντήσει είτε ναι είτε όχι. Συγκεκριμένα, λέω να επικοινωνήσω την κυρία Αθανασία Κουμικέλη, αν έχει ανακτηθεί η άδεια ή ποιο το πόρισμα να εκπληκτώσει, τι αποτέλεσμα βάλα. Και μου λέει ότι το διαρευνάει το ζήτημα. Και σήμερα που μίλησα μαζί τη, αυτό μου είπε και σήμερα. Τέλος πάντων, έτσι λέει η νομοθεσία, ήταν ανενεργό αυτό το ηχθειοτροφείο και έπρεπε φυσιολογικά να ανακτηθεί η άδειά του. Βέβαια, στο διάστημα το καλοκαίρι του 2021, έγινε ξαφνικά επανακατάσταση κλοπών στο συγκεκριμένο μέρος, τα οποία ήταν μέσα σε ένα πρωινό. Ήρθαν μαζί όλα. Έχω και στοιχεία με φωτογραφίες και εφημερίδα που θα βγάλει την ημερομηνία, αν θέλετε. Ναι, είναι το 2021. Τον Ιούνιο του 2021. Και πάλι ζήτησα στην κυρία Αθανασία Κουμουκέλη στην αποκεντρωμένη διοίκηση πώς έγινε αυτή η κατάσταση. Ξαναδόθηκε άδεια. Τι συνέβη, έγινε ανάκτηση της άδειάς του.
δόθηκε καινούργια άδεια. Δεν πήρα συγκεκριμένη απάντηση μέχρι σήμερα, αυτό μέχρι σήμερα που μίλησα μαζί της. Μου είπα να λογαρίσετε πέρα γιατί το διαρρεύουν το ζήτημα. Όλα αυτά τα στοιχεία πήγαν παντού και στην περιφέρεια και σε άλλους. Ακόμη και δώσαμε και ένα κατάρτιση και στο λιμεναρχείο. Όσον αφορά την υπόθεση αυτή, γιατί στείλαμε και χαρτί στον εισαγγελέα Ραφλίου και μας κάλεσε όλο το διοικητικό συμβούλιο του αναπτυξιακού συλλόγου και όλο και όλο το διοικητικό. Εντάξει, είναι ο πρόεδρος και ο να δώσουμε ένα κατάρτιση και δώσαμε την αρχή τώρα περί του θέματος αυτού. Δεν έχω πάρει περί αυτού συγκεκριμένη απάντηση, αλλά αυτή είναι η θέση μας. Είμαστε κάτω γιατί δεν δείχνει την απέκταση των επιστροφείων. Καταλαβαίνετε, όπως το εξήγησαν και οι προηγούμενοι, ότι η πώληση του περιβάλλοντος τόσο κοντά σε τουριστικό οικισμό, που είναι και ο Καρκαδικό χωριό, που είναι οικισμός ομογενών κατ' εξοχή, τουριστικός. Είναι το κάτω Ρεμποντίνα, είναι το Κρυονέρι, είναι ο Άγιος Ανδρέας. Δηλαδή τόση μεγάλη επέκταση ιχθυοτροφείων δεν εννοείται. Και μάλιστα υπάρχει και πρόθεση από την Καρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος να γίνει και έρευνα όσον αφορά τις άδειες της υπάρχουσας των ιχθυοτροφείων.